Ο θάνατος ενός 40χρονου κρατούμενου του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1 στην Αγιά επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα λειτουργίας της φυλακής που έχουν τεθεί υπό τη μορφή καταγγελιών τους τελευταίους μήνες. Εμείς δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τους λόγους και τις αιτίες και από πού προήλθε ο συγκεκριμένος θάνατος, όμως ζητούμε πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης και αν υπάρχουν ένοχοι να αποδοθούν οι ευθύνες. Ο κρατούμενος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για χρήση εξάρτηση ογόνων ουσιών, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου του θα δείξει νεκροψία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα τα οποία οδηγούν εις στέρηση του πλέον ένωμου αγαθού που υπάρχει, που είναι η ζωή του ανθρώπου, θα πρέπει να αποφεύγονται. Και καταδικάζουμε λοιπόν εμείς κάθε πράξη και ενέργεια που είναι δυνατόν να έχει συντελέσει εις αυτό το συγκεκριμένο θάνατο. Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο κρατούμενο στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 από την αρχή του χρόνου. Στα τέλη Ιουνίου, ένας 26χρονος Αλγερινός που κρατείται στο πειθαρχείο έβαλε φωτιά στα προσωπικά του αντικείμενα με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά εγκάβματα και λίγο αργότερα να εκπνεύσει. Για τη συνολική λειτουργία της φυλακής, με αφορμή καταγγελίες που έρχονται στο φως, ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει ζητήσει παρέμβαση του εισαγγελέα. Εμείς είχαμε ζητήσει πριν από 3 μήνες και επανήλθαμε από τον κύριο εισαγγελέα πλημελιωδικών χανίων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις συγκεκριμένες φυλακές, να διερευνήσει τα πάση φύσεως θέματα που ανάγονται στη λειτουργία αυτών των φυλακών και μάλιστα το είχαμε ζητήσει να επισκεφθούμε μαζί με αυτόν τις φυλακές. Σε μια επιστολή φωτιά με ημερομηνία 1 Απριλίου 2022, το Σωματείο Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Χανίων Κρήτη 1 έκανε λόγο για παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας της φυλακής, του σοφρονιστικού κώδικα και του κανονισμού ασφαλείας. Γίνεται αναφορά σε μεροληπτική συμπεριφορά της διοίκησης σε κρατούμενους και για τιμωρητική σε κάποιους άλλους, επισημένονται σοβαρές παραβάσεις και παρατυπίες σε σχέση με τους χώρους στους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση, καταγγέλλεται η δημιουργία ολόκληρου γυμναστηρίου με πασισφύσεως όργανα γυμναστικής, αλλά και η έξοδος ασυνόδευτων κρατουμένων στον εξωτερικό χώρο για εργασίες. Στην ίδια επιστολή, η οποία έχει κοινοποιηθεί στον εισαγγελέα, στη διεύθυνση και στον αρχιφύλακα του καταστήματος κράτησης, καταγγέλλονταν ότι υπάρχουν περί τα 25 κενά κρεβάτια, επειδή υπάρχουν κρατούμενοι που απαιτούν να είναι μόνοι τους. Την ίδια στιγμή, παραμένουν τα σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης του καταστήματος κράτησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φύλαξη, αλλά και για την ασφάλεια των κρατουμένων.